Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε εν Κύριο. Χαίρετε όπως θέλει ο Κύριος. Να χαίρετε δηλαδή με αναμάρτητη, με αγνή χαρά, η οποία είναι και η βαθιά και η αληθινή χαρά. Χαίρετε πάντοτε. Να χαίρετε πάντοτε, ακόμη δηλαδή και όταν συμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα. Διότι ο Κύριος από τις δοκιμασίες των ανθρώπων σε τούτο το σύντομο τον πρόσκυρο, τον δοκιμαστικό κόσμο, βγάζει για τους πιστούς ανθρώπους αιώνια και απερίγραπτη σωτηρία και δόξα. Είπαμε στην προηγουμένη εκπομπή ότι θα ερμηνεύσουμε τον ύμνο της αγάπης που συνέθεσε ο Απόστολος Παύλος. Ο ύμνος της αγάπης περιέχεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 13. Αυτοί οι 13 στίχοι αποτελούν το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Ο ύμνος της αγάπης είναι, είπαν, η ωραιότερη περικοπή μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ο ισχυρότερος λόγος που έγραψε ο Απόστολος Παύλος είναι κάλλιστο δημιούργημα του ανθρωπίνου πνεύματος εν συνεργασία με το Θείον Πνεύμα. Είναι ανώτερος από τον ύμνο του έρωτος του Πλάτωνος, όπως λέγουν οι φιλόλογοι, αυτοί που εξετάζουν τα κείμενα, κρίνουν και συγκρίνουν και αποφαίνονται για την αξία τους. Διαβάζω τον ύμνο της αγάπης. Παρακαλώ αγαπητοί τηλεθεατέ να προσέξετε, διότι τη χάρη που έχει το ιερό κείμενο δεν έχει καμία μετάφραση και καμία ερμηνεία. Στα ελληνικά γράφτηκε το Ευαγγέλιο και όταν προσέχουμε το ιερό κείμενο που είναι στη γλώσσα μας, ας είναι στην αρχαία γλώσσα, είναι στην απλή γλώσσα της εποχής των Αποστόλων, καταλαβαίνουμε τα περισσότερα νοήματα χωρίς ερμηνεία. Διαβάζω. «Οι άντες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πίστην ώστε ούρι με θυστάνιν, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημι. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, η χέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ήμην νήπιον, ως νήπιος ελάλων, ως νήπιος εφρόνων, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπομεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους. Τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην. Νινή δεμένη πίστης, ελπής,
αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Δεν θα ερμηνεύσουμε ολόκληρο τον ύμνο της αγάπης σήμερα, θα ερμηνεύσουμε ένα μέρος, και στην επομένη εκπομπή, την άλλη Κυριακή, θα ερμηνεύσουμε το υπόλοιπο του ύμνου της αγάπης. Οι άντες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων. Αμέσως δημιουργείται μία απορία. Έχουν οι άγγελοι γλώσσες? Έχουν οι άγγελοι σώματα, στόματα και γλώσσες και ομιλούν όπως ομιλούμε εμείς οι άνθρωποι? Όχι βεβαίως. Όταν ομιλεί ο Απόστολος για γλώσσες αγγέλων, αυτό είναι τρόπος του λέγειν. Εννοεί λέγοντας γλώσσες αγγέλων τους τρόπους, τους μυστηριώδεις, τους εκαταλείπτους εμάς, με τους οποίους επικοινωνούν μεταξύ τους τα πνεύματα και μεταδίδει το ένα πνεύμα το διανοημάτου στο άλλο πνεύμα. Κατά την Αποστολική εποχή, ο Θεός, αγαπητοί τηλεθεατές, για να θεμελιωθεί και να στερεωθεί η Εκκλησία Του, το κράτος Του επάνω στη γη, έδωκε πλούσια, άφθονα, υπεράφθονα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Καταπλημμύρισε, θα έλεγα, την Εκκλησία Του με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πολλά χαρίσματα. Οι Κορίνθιοι, σαν Έλληνες που λάτρευσαν τα κάλλη του Λόγου, από όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος εντυπωσιάζονταν περισσότερο από το χάρισμα της γλωσσολαλίας, της γλωσσολαλιάς, και ζήλευαν περισσότερο από όλα τα χαρίσματα αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Τι ήταν αυτό το χάρισμα? Ήταν οι ικανότητες που έδινε σε μερικούς ανθρώπους πιστούς στο Πνεύμα του Άγιο να ομιλούν διάφορες γλώσσες. Οι Απόστολοι αγράμματοι ήσαν και αξιώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής με το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος να ομιλούν όλες τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου. Έτσι άλλωστε μπόρεσαν και κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς της τότε γνωστής οικουμένης. Εκτός από τους Αποστόλους, είχαν και άλλοι από το Πνεύμα του Άγιο αυτό το χάρισμα το καταπληκτικό της γλωσσολαλιάς. Μιλούσαν ξένες γλώσσες και μιλούσαν με απόλυτη ευχέρεια, με ευγλωτία και ρητορικότητα μεγάλη. Και καταπλήστονταν οι Κορίνθιοι, και από όλα, επαναλαμβάνω, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ζήλευαν περισσότερο το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ήθελαν να έχουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αυτή η προτίμηση δεν άρεσε στον Απόστολο Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εδώ προηγουμένως χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα ιεραρχεί. Τα αναφέρει δηλαδή κατά σειράν από τα ανώτερα προς τα κατώτερα. Δείχνει ποια χαρίσματα έχουν μεγαλύτερη αξία, ποια έχουν λιγότερη και ποια έχουν ακόμη λιγότερη αξία. Ο Απόστολος Παύλος, το χάρισμα της γλωσσολαλιάς που εκτιμούσαν και ζήλευαν περισσότερο από όλα τα χαρίσματα οι Κορίνθιοι, θέτει τελευταίο στη σειρά των χαρισμάτων και πρώτα θέτει τα χαρίσματα του Λόγου, τα χαρίσματα που οικοδομούν την Εκκλησία, τα χαρίσματα του Κηρύγματος. Λέγει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 12ο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, στους στίχους 28 έως 31, ο Απόστολος: «Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους». Το Απόστολοι, προφήτες και διδάσκαλοι είναι χαρίσματα του Λόγου. Οι Απόστολοι, προφήτες και οι διδάσκαλοι είχαν ως κύριο έργο
των ακηρύττων το Λόγο του Θεού. Αυτά τα χαρίσματα του Λόγου, του Κηρύγματος είναι πρώτα κατά τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά οικοδομούν την Εκκλησία. Αυτά δημιουργούν τους συνειδητούς χριστιανούς και τους αληθινούς λάτρες του Θεού. Έπειτα, λέγει ο Απόστολος, έρχονται οι δυνάμεις, δηλαδή οι θαυματουργικές δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων. Έπειτα έρχονται τα χαρίσματα των θεραπείων, τα χαρίσματα που θεραπεύουν το σώμα, ενώ το κήρυγμα θεραπεύει το πνεύμα που είναι ασυγκρίτως ανώτερο από το σώμα. Εν συνεχεία έρχονται οι αντιλήψεις, οι ικανότητες να βοηθεί κανείς πτωχούς, χείρες, ορφανά, αναπήρους. Κατόπιν αναφέρει τις κυβερνήσεις, τις ικανότητες να κυβερνάει κανείς τα πίμνια, να διοικεί την Εκκλησία. Έπειτα έρχονται τα γένη γλωσσών, τα διάφορα είδη των γλωσσών, το να μιλεί κανείς διάφορες γλώσσες, το να γλωσσολαλεί. Τελευταίο έθεσε το χάρισμα της γλωσσολαλίας και πρώτα έθεσε τα χαρίσματα του Λόγου του Κηρύγματος. Στη συνέχεια ο Απόστολος είπε, μη πάντες Απόστολοι, μήπως είναι όλοι Απόστολοι, μερικοί είναι Απόστολοι, οι πλέον εκλεκτοί. Μη πάντες προφήτε, εννοεί τους προφήτες της Καινής Διαθήκης, αυτούς που κήρυταν με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Μη πάντες διδάσκαλοι, αυτούς που εξηγούσαν τα νοήματα της θρησκείας μας. Μη πάντες δυνάμεις, μήπως όλοι έχουν θαυματουργικές δυνάμεις. Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνιαμάτων, μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να κάνουν θαύματα και να θεραπεύουν τους αρρώστους. Μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μήπως όλοι λαμβάνουν το χάρισμα να λαλούν γλώσσες. Μερικοί μόνον έχουν το χάρισμα τούτο, μερικοί το άλλο χάρισμα, μερικοί το άλλο χάρισμα. Μη πάντες διερμηνεύωση, μήπως όλοι έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν τα μυστηριώδη λόγια που λέγονται με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Όχι, δεν μπορεί όλοι να έχουν όλα τα χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιο διαιρεί τα χαρίσματα ιδίω εκάστο καθώς βούλεται. Διαμοιράζει τα χαρίσματα δίνοντας ιδιαιτέρως στον καθένα το χάρισμα ή τα χαρίσματα που θέλει το Άγιο Πνεύμα, αποβλέποντας την οικοδομή της Εκκλησίας, τη βοήθεια των πιστών και στη σωτηρία του ανθρώπου που λαμβάνει το χάρισμα ή τα χαρίσματα. Και έτσι ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, λέει ο Απόστολος. Να ζηλεύετε τα ανώτερα χαρίσματα. Και ανώτερα χαρίσματα είναι τα χαρίσματα του Λόγου, του Κηρύγματος. Και έτσι καθ' υπερβολήν οδόν ημιν δείκνημι. Και σας δείχνω, λέγει ο Απόστολος, ακόμη ανώτερο δρόμο, ακόμη ανώτερο τρόπο ζωής, ακόμη ανώτερο χάρισμα. Χάρισμα που είναι ανώτερο και από τα χαρίσματα του Λόγου. Ποιο είναι αυτό το χάρισμα? Το ανώτερο όλων των χαρισμάτων είναι το χάρισμα της αγάπης. Είναι η αρετή της αγάπης, της οποίας συνθέτει στη συνέχεια τον ύμνο ο Απόστολος Παύλος, αρχίζοντας με το «εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων». Μεταφράζω. «Εάν ομιλώ με τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που βγάζει απλώς ήχο, βουίζει, ή έγινα κύμβαλο που αλαλάζει». Το κύμβαλο αποτελείταν από δύο μεταλλικά ελάσματα, κύλα, τα οποία όταν χτυπούσε το ένα πάνω στο άλλο έβγαζαν εκοφαντικό θόρυβο. Δεν είχαν καμία έτσι, δεν είχε καμία σημασία ο θόρυβος αυτός, αλλά ήταν εκοφαντικός και ενοχλητικός. Τα αλαλάζοντα κύμβαλα χρησιμοποιούνταν κατά την θορυβώδη και οριώδη λατρεία
του Διονύσου και της Κυβέλης, ψευδών θεοτήτων του αρχαίου κόσμου. Ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος μιλούσε 20-22 γλώσσες. Ο Απόστολος προχωρεί και λέει: «Εάν ομιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, πόσες είναι οι γλώσσες των ανθρώπων και οι διάλεκτοι? Χιλιάδες είναι. Ασχολείται η γλωσσολογία με το θέμα αυτό και αποδεικνύει ότι αρχικώς υπήρχε μία γλώσσα, διασπάστη σε πλήθος γλωσσών λόγω της αμαρτίας, λόγω της υπερηφανίας. Βρέθηκαν τα θεμέλια του οίκου, του πύργου της Βαβέλ, όπου επήλθε η σύγχυση των γλωσσών, όπως λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, η ανθρωπότητα έφτασε στο σημείο να έχει χιλιάδες γλώσσες και διαλέκτους. Και το Ευαγγέλιο είναι μεταφρασμένο σε χιλιάδες γλώσσες και διαλέκτους. Εάν ομιλεί κανείς, όχι 20-22 γλώσσες που μιλούσε ο αρχαιολόγος ο Σλίμαν, αλλά χιλιάδες γλώσσες και διαλέκτους, ώστε να μπορεί να συνεννοείται με όλους τους ανθρώπους, να μπορεί να απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους, εάν ακόμη λαλώ και τις γλώσσες των αγγέλων, λέει, κατέχω τους μυστηριώδεις τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν οι άγγελοι μεταξύ τους, μεταδίδουν οι άγγελοι μεταξύ τους τα διανοηματά τους, συνεννοούνται οι άγγελοι, αλλά δεν έχω αγάπη, γέγονα χαλκός ηχών, έγινα χαλκός, που είναι ένα άψυχο πράγμα που όταν το χτυπάς βγάζει ήχο, κρότο, βουίζει, και αυτό το βουητό δεν έχει καμία σημασία. Ή έγινα κύμβαλο που βγάζει εκοφαντικό και ενοχλητικό θόρυβο, ένα θόρυβο που δεν έχει καμία σημασία, αντιθέτως ενοχλεί τον άνθρωπο, ταράζει τον άνθρωπο. Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα μπορούσαμε αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος: «Εάν κατέχω όλες τις γλώσσες αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός ηχών, κύμβαλον αλλάζων», να το πούμε ως εξής: εάν ομιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα τενεκές ξεγάνωτος. Έτσι θα το εξέφραζε σήμερα ο απλός Έλληνας με την πιο πεζή έκφραση. Τενεκές ξεγάνωτος. Όποιος δεν έχει αγάπη, δεν είναι τίποτε. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση. Εάν, λέγει, έχω προφητείαν, έχω την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και λαμβάνω αποκαλύψεις από το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζω δυνάμει του προφητικού χαρίσματος όλα τα μυστήρια, όλες τις μυστικές αλήθειες, όλα τα άγνωστα πράγματα, αν τα γνωρίζω, ή αν είμαι σοφός που κατέχω την μεταφυσική αλήθεια, όλες τις μεταφυσικές αλήθειες και πραγματικότητες, και πάσαν την γνώση, και αν γνωρίζω όλη τη γνώση, όλη την επιστήμη, ή αν είμαι πανδαήμων, πανεπιστήμων, παντογνώστης αν θέλετε, και αν έχω πάσαν την πίστη, για να έχω όλη την πίστη, όχι την πίστη που έχουν γενικώς οι χριστιανοί, οι πιστοί άνθρωποι, αλλά εξαιρετική πίστη που είναι χάρισμα, ιδιαίτερο χάρισμα, μεγάλη πίστη, ώστε όρη μεθυστάνειν, ώστε με την πίστη μου να μετακινώ όχι ένα, να μετακινώ όχι ένα όρος, πολλά όρη. Ο Άγιος Θεόστομος λέει ότι υπήρχε παράδοση ότι υπήρξαν και άνθρωποι με τόσο μεγάλη πίστη που μετεκίνησαν όρη.
Εάν έχω λοιπόν και τόσο μεγάλη πίστη ώστε να μετακινώ βουνά ολόκληρα, αγάπην δεν μη έχω δεν μη. Αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε, λέει ο Απόστολος. Είμαι ένα τεράστιο μηδενικό. Ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη μέσα του είναι ένα τεράστιο μηδενικό. Δεν έχει καμία αξία, δεν έχει, όπως λέμε, μια δεκάρα αξία. Η πίστης είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Χωρίς την πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, λέγει η προς Εβραίους επιστολή. Εν τούτες, εάν η πίστη είναι διεζευγμένη από την αγάπη, εάν η πίστη δεν συνυπάρχει με την αγάπη, εάν η πίστη δεν είναι αυτή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας πίστης διαγάπης ενεργουμένη, πίστης που εκδηλώνεται με αγάπη, τότε και η πίστη δεν έχει αξία και δεν ωφελεί τίποτε. Η πίστη έχει αξία εάν είναι ενωμένη με την αγάπη, εάν εκδηλώνεται διαγάπης. Όσοι άνθρωποι είναι σκληροί άνθρωποι, μέσα στο στήθος τους δεν έχουν σάρκινη καρδιά, τρυφερή ευαίσθητη καρδιά, καρδιά που να αγαπάει, αυτοί είναι άχρηστοι άνθρωποι, ανάξιοι. Δεν έχουν, επαναλαμβάνω, ούτε μία πεντάρα αξία. Αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος που είναι θεόπνευστος. Και γνώση και επιστήμη αν έχει, πια κατέχει όλα τα μυστήρια του σύμπαντος και του φυσικού αν θέλετε και του υπερφυσικού κόσμου, αλλά δεν έχει αγάπη, είναι μηδέν ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να υπάρχει μόνο ο νους με τη γνώση και τη σοφία και την επιστήμη. Πρέπει να υπάρχει και η καρδιά με την αγάπη. Και μεγαλύτερη αξία έχει η καρδιά με την αγάπη, και η πίστη και η γνώση και η επιστήμη και η φιλοσοφία λαμβάνουν αξία εάν συνδέονται με την αγάπη. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμεθα. Η σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα του ανθρώπου, γιατί αυτή εξασφαλίζει την πνευματική του ελευθερία. Αν θέλετε λοιπόν να πληροφορηθείτε αντικειμενικά για το μεγάλο και ζωτικό ερώτημα πώς εμφανίστηκε η ζωή και ο άνθρωπος στον πλανήτη μας, διαβάστε τα βιβλία του Απόστολου Φράγκου. Από τον Πίθηκο, όλα τα επιστημονικά στοιχεία για την θεωρία της εξελίξεως. Εξέλιξη ή δημιουργία. Όλες οι απαντήσεις για το μεγάλο αυτό ερώτημα. Αρχαιοπτέριξ, προϊστορικό ερπετό πτηνό ή νέα περίπτωση απάντηση. Η συνωμοσία της σιωπής. Το βιβλίο που αποκαλύπτει την αλήθεια για το τι ισχυρίζονται οι ίδιοι εξελικτικοί για την θεωρία της εξελίξεως. Η μυθολογία της σύγχρονης γεωλογίας. Το βιβλίο που αποκαλύπτει την παραπλανητική συστηματική προπαγάνδα δογματικών θρησκευτικών ιδεών που παρουσιάζονται ως πορίσματα της επιστήμης. Αποκτήστε κι εσείς τα 5 βιβλία του Απόστολου Φράγκου και πληροφορηθείτε σωστά για τα θεμελιώδη ζητήματα της ύπαρξής μας. Γιατί μόνο η σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση εξασφαλίζει την πνευματική ελευθερία του ανθρώπου. Τι σημαίνει, αγαπητοί τηλεθεατέ, και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, σημαίνει εάν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου, όχι μέρος, όχι τα μισά υπάρχοντα, όχι τα μισά αγαθά μου, αλλά όλα τα αγαθά μου, εάν τα διαθέσω για τους πτωχούς, για τους πεινασμένους, για τους διψασμένους, εάν πουλήσω όλη την περιουσία μου και την κάνω τρόφιμα και ψωμίσω λοιπόν τους συνανθρώπους, τους, όχι απλώς τους δώσω τα αγαθά μου, αλλά τους ταΐσω που λέμε, βάλω
την τροφή μέσα στο στόμα τους, τους διακονήσω ως γκαρσόνι θα λέγαμε, ως σερβιτόρος. Λοιπόν, τους παραθέσω τράπεζα και τους βάλω το φαγητό μέσα στο στόμα τους, το σημαίνει, και αν δώσω όλα τα υπάρχοντά μου και θρέψω τους εχθρούς μου και διακονήσω στα τραπέζα για να τραφούν οι συνάνθρωποι ακόμη και οι εχθροί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν παραδώσω το σώμα μου να καθεί και αν θυσιάσω το σώμα μου με θάνατο οδυνηρό που είναι ο θάνατος διαπυρός, αν πέσω μέσα στη φωτιά να θυσιαστώ για το Θεό, αλλά δεν το κάνω από αγάπη, ουδέν ωφελούμε, δεν ωφελούμε τίποτε. Εάν θρέψω τους άλλους ανθρώπους και αν θυσιαστώ για το Θεό, αλλά δεν το κάνω από αγάπη, δεν έχω καμιά ωφέλεια. Όταν τρέφουμε τους συνανθρώπους, ωφελούνται οι άλλοι, αλλά αν εμείς το κάνουμε χωρίς αγάπη, δεν ωφελούμαστε εμείς οι ίδιοι. Φτάνει μέχρι τη θυσία του σώματος, θυσία οδυνηρή, και λέει και αυτή η θυσία του σώματος, εάν δεν γίνεται από αγάπη, δεν έχει αξία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν ένα μέρος από τα υπάρχοντά τους ή καμιά φορά και όλα τα υπάρχοντά τους, κάνουν διαθήκη και τα αφήνουν σε ιδρύματα, αλλά αν δεν το κάνουν από αγάπη, αλλά το κάνουν από άλλα ελαττήρια, από για ιστεροφημία, για να τους χειροκροτεί ο κόσμος, δεν έχει καμία αγάπη το έργο τους, η φιλανθρωπία τους, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι φιλανθρωπία αν δεν γίνεται ένα έργο προσφοράς προς τον συνάνθρωπο από αγάπη. Δεν ονομάζεται καν φιλανθρωπία, δεν πρέπει να ονομάζεται φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη αν δεν γίνεται από σπλαχνική διάθεση. Λένε για τους μασόνους ότι αυτοί κάνουν μεγάλες φιλανθρωπίες. Εγώ δεν είδα κανένα μασόνο να έρθει ποτέ να με βοηθήσει, ούτε φυσικά θα δεχόμουν βοήθεια από μασόνους. Η Εκκλησία, η ίδια η Γραφή, απαγορεύει να δεχόμεθα προσφορές από ασεβείς ανθρώπους. Και έλεον αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Είναι δε προδοσία των χριστιανικών αρχών να δέχονται κληρικοί προσφορές από μασόνους ή από άλλους ασεβείς ανθρώπους. Αλλά και όσα, ό,τι και αν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν αγάπη, όλες τις περιουσίες τους να διαθέσουν, δεν ωφελούνται. Για να τα έργα των μασόνων δεν έχουν αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που είναι λόγια θεόπνευστα, τα έργα, επαναλαμβάνω, των μασόνων και των άλλων ασεβών, οι προσφορές τους δεν έχουν καμία αξία αφού δεν προέρχονται από αγάπη, εννοείται βεβαίως και από πίστη. Από πίστη δι' αγάπης ενεργωμένη, κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Στη συνέχεια ο Απόστολος προσωποποιεί την αγάπη, την κορονίδα των αρετών, την βασίλισσα των αρετών, την προσωποποιεί και περιγράφει με ρήματα, όχι με επίθετα όπως συμβαίνει στον ύμνο του έρωτος του Πλάτωνος, αλλά με ρήματα, κατά τρόπο ζωηρό, με πολύ μεγάλη δύναμη, περιγράφει ο Απόστολος το μεγαλείο της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Τι σημαίνει ότι η αγάπη μακροθυμεί? Το μακροθυμό είναι ένα από τα ωραιότερα ρήματα της ελληνικής γλώσσης, της γλώσσης την οποία εκτιμούν οι ξένοι, αλλά Έλληνες αν θέλεινες υποτιμούν
και καταστρέφουν. Μακροθυμό σημαίνει έχω μακρόν θυμών. Θυμός εδώ σημαίνει ψυχή. Έχω μεγάλη ψυχή. Κατάλληλη έκφραση. Έχω μεγάλη καρδιά. Καρδιά που χωρεί μέσα όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς. Μακροθυμό θα πει ανέχομαι τους συνανθρώπους, υπομένω τους συνανθρώπους. Αλλά εδώ το μακροθυμό χρησιμοποιείται όχι με την έννοια του υπομένω. Η έννοια της, η αρετή της υπομονής, η έννοια της υπομονής είναι προς το τέλος του ύμνου της αγάπης, εκεί που λέει ο Απόστολος η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Εδώ το μακροθυμό δεν σημαίνει υπομένω, εδώ σημαίνει σπλαχνίζομαι. Λυπούμαι όταν βλέπω την ανθρώπινη ασθένεια, την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη δοκιμασία, την ανθρώπινη δυστυχία. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Αυτά τα δύο ρήματα είναι συνώνυμα ή περίπου συνώνυμα. Το μακροθυμεί σημαίνει ευσπλαχνίζεται, και το χρηστεύεται σημαίνει έχει καλοσύνη η αγάπη. Έχει καλή διάθεση, διάθεση για καλά έργα. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη δεν ζηλεύει, δεν φθονεί, δεν λυπείται όταν βλέπει την ευδοκίμηση, όταν βλέπει την πρόοδο των συνανθρώπων. Ο φθόνος, η ζήλια είναι ένα κακό το οποίο άπτεται ακόμη και αγίων και τελείων ανθρώπων. Αλλά αν έχει κανείς πολύ μεγάλη αγάπη, ο φθόνος δεν μπορεί να εγγύσει την ψυχή του, η ζήλια δεν μπορεί να τον προσβάλλει. Εάν ένας φθονεί, ζηλεύει τον αδελφό διότι εκείνος έχει κάποια ανώτερα προσόντα, επέτυχε κάποια σπουδαία πράγματα, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο φθονερός, δεν έχει πολύ αγάπη μέσα του. Έχει λίγη αγάπη ή στερείται τελείως της αγάπης. Το να μην φθονεί κανείς καθόλου και το να μην ζηλεύει κανείς καθόλου είναι άκρα τελειώτες, θα λέγαμε, εξ ανθρωπίνης πλευράς. Είναι αρετή αγγελική. Οι άγγελοι δεν έχουν μεταξύ τους φθόνο, ζήλια. Και όποιος δεν φθονεί, δεν ζηλεύει, δεν λυπείται για την πρόοδο και την ευδοκίμηση του άλλου, αλλά χαίρει, αυτός είναι αγγελική ψυχή, θα λέγαμε. Άνθρωπος που έφτασε σε αγγελικά ύψη. Η αγάπη, η αληθινή αγάπη, η μεγάλη αγάπη δεν φθονεί, δεν ζηλεύει. Η αγάπη ου περπερεύεται ου φυσιούται. Τι σημαίνει η αγάπη δεν περπερεύεται? Δεν αλαζονεύεται, δεν καυχάται, γιαμάται απράγματα. Κούφοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αλαζονία και καυχόνται για μάταια πράγματα, για πλούτη, για επιστήμες, για αξιώματα και για άλλα μάταια πράγματα. Η αγάπη ου φυσιούται, τι σημαίνει? Δεν φουσκώνει σαν τον μπαλόνι. Όποιος έχει αγάπη δεν αλαζονεύεται, δεν κενοδοξεί, δεν υπερηφανεύεται, δεν φουσκώνει σαν μπαλόνι. Ούκ ασχημονεί. Η αγάπη δεν ασχημονεί, δεν κάνει άσχημο πράγμα. Φέρεται απέναντι των συνανθρώπων με ευπρέπεια, με σεμνότητα, με ευγένεια. Όπου υπάρχει πραγματική αγάπη υπάρχει και ευγένεια. Όχι ψευτοευγένεια που έχει ο πολλής κόσμος,
αλλά αληθινή ευγένεια. Ου ζητήτα εαυτής. Η αγάπη δεν ζητεί τα ειδικά της συμφέροντα εις βάρος των συμφερόντων των άλλων. Δεν ζητεί τα ειδικά της συμφέροντα και αδιαφορεί για τα συμφέροντα των άλλων. Η αγάπη περισσότερον ενδιαφέρεται για το καλό των άλλων. Και γάρο Χριστός ούχε αυτό ήρεσε γενέστε αρχιερέα. Ο Χριστός λέει έγινε αρχιερεύς όχι για να αρέσει τον εαυτό του, αλλά για να θυσιάσει τον εαυτό του χάρη των άλλων, των ανθρώπων. Και ο Χριστός επίσης εν μορφή Θεού υπάρχον, λέγει ο Απόστολος, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι εις αθεώ, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν Θεός και είναι φυσικά Θεός, δεν εθεώρησε την ισοθεία του, δεν εθεώρησε την θεότητά του σαν ευκαιρία για απόλαυση. Δεν είπε σαν Θεός που είμαι κατήσω στον ουρανό να απολαμβάνω τα μεγαλεία της θεότητός μου, αλλά ενδιαφέρθηκε για μας και εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του από τα μεγαλεία του, ταπείνωσε τον εαυτόν του, εξουθένωσε τον εαυτόν του. Πώς? Με το να γίνει ο Κύριος, να γίνει δούλος, κτίσμα, άνθρωπος. Με το να γίνει ο Θεός άνθρωπος και με το να γίνει υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού χάριν ημών. Όπως ο Χριστός λοιπόν δεν ζήτησε το δικό του συμφέρον αλλά το δικό μας και θυσιάστηκε με τον πιο οδυνηρό θάνατο για μας, έτσι η αγάπη, όποιος δηλαδή έχει αγάπη, δεν σκέπτεται το δικό του συμφέρον, το συμφέρον των άλλων. Ο Παύλος που γράφει τον ύμνο της αγάπης και είχε τόσο μεγάλη αγάπη, ενώ αγαπούσε τόσο φλογερά τον Χριστό και ήθελε να πεθάνει να πάει το συντομότερο κοντά στον Χριστό, όταν σκεπτόταν τους αδελφούς έλεγε «Ιφχόμεν γάρ εγώ ανάθεμα είναι από τον Χριστού υπέρ των αδελφών μου». Θα ήθελα εγώ, ο Παύλος, να χωριστώ από τον Χριστό, να πάω εγώ ένας άνθρωπος στην κόλαση, αρκεί να σώζονταν οι αδελφοί μου, οι συμπατριώτες μου, οι άλλοι άνθρωποι. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, που είχε και αυτός μεγάλη αγάπη μέσα στην καρδιά του, και είναι ένας δεύτερος Απόστολος Παύλος, θα λέγαμε, για το ελληνικό έθνος και για σλαβικούς λαούς, έλεγε ότι έφυγα από το Άγιον Όρος, βγήκα στον κόσμο, έπεσα στη μεγάλη περιπέτεια του κηρύγματος του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο, διότι είπα ας χαθεί ένα πρόβατο για να σωθούν τα άλλα πρόβατα. Αλλά δεν χάθηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, επειδή είχε μεγάλη αγάπη και θυσίαζε το δικό του συμφέρον, την πνευματική ζωή, την γλυκιά πνευματική ζωή μέσα στο Άγιον Όρος, την αντίλαξε με περιπέτειες για το Ευαγγέλιο, δεν χάθηκε, αλλά έγινε, ανεδείχθη, ο μεγαλύτερος διδάσκαλος και Άγιος του γένους μας κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας. Η αγάπη ου παροξύνεται. Τι σημαίνει η αγάπη δεν παροξύνεται? Δεν εξοργίζεται η αγάπη. Μα ο Χριστός είναι περιπτώσεις που αγανάκτησε, θύμωσε, εξοργίστηκε, ύψωσε και φραγγέλιο. Και ο Παύλος όταν έβλεπε, είδε την πόλη των Αθηνών γεμάτη από είδωλα, τι λέγει η Βίβλος των Πράξεων? Παροξύνετο. Παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν εαυτό. Οργιζόταν, εξοργιζόταν εσωτερικός ο Παύλος. Πώς εδώ λέει η αγάπη δεν παροξύνεται? Εννοεί ότι ο άνθρωπος που έχει αγάπη, όταν θίγεται ο ίδιος προσωπικός, τότε δεν οργίζεται. Και αν οργιστεί, κρατεί την οργή του, την αγανακτησή του, τη δικαία εντός ορίων, να μην φτάνει σε μεγάλη ένταση και να μην διαρκεί επί πολύ χρόνο.
όταν θίγεται ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει αγάπη, γίνεται τάπητας να πατούν οι άλλοι απάνω, το λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά μην παρεξηγήσουμε το λόγο περί αοργησίας και νομίσουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν οργίζεται. Όταν θίγεται ο Θεός, όταν θίγεται η πίστης, όταν προσβάλλεται η ευσέβεια, τότε οργίζεται ο άνθρωπος. Και όσο μεγαλύτερη αγάπη έχει προς το Θεό, τόσο περισσότερο οργίζεται εναντίον της ασεβίας. Δεν παροξύνεται η αγάπη όταν προσβάλλεται ο άνθρωπος ατομικός, αλλά όταν προσβάλλεται το θείον, η πίστης, τότε οργίζεται ο άνθρωπος. Ουλογίζεται το κακό. Η αγάπη δεν λογαριάζει το κακό. Εάν στον άνθρωπο έχει αγάπη κάνει κάποιος κακό, αυτό δεν το λογαριάζει, δεν το καταγράφει στα κατάστοιχα, δεν το γράφει στο τευτέρι του που λέμε, το λησμονεί, δεν μνήσει κακή. Όπως ο Θεός δεν ουλογίζεται τα αμαρτήματα ημών, δεν λογαριάζει τα αμαρτήματά μας εφόσον μετανοούμε, έτσι και ο άνθρωπος δεν λογαριάζει το κακό που το έκαμε ο άλλος, ο άνθρωπος που έχει αγάπη. Δεν του κρατάει μίσος, δεν μνησεί κακή, δεν περιμένει ώρα να εκδικηθεί, λησμονεί το κακό που το έκανε ο άλλος, δεν το γράφει στα κατάστοιχα. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο. Η αγάπη δεν χέρι για την αδικία. Η λέξη αδικία εδώ δεν σημαίνει αδικία, έχει ευρυτά τη έννοια, σημαίνει το κακό, γενικώς το κακό. Και αλήθεια σημαίνει το αντίθετο, σημαίνει το καλό, γενικώς το καλό. Αυτός που έχει αγάπη δεν χαίρει για το κακό, δεν χαίρει όταν δει ότι ο άλλος παθαίνει κάποιο κακό, κάποιο δυστύχημα, κάποιο ατύχημα, μια χρεοκοπία παραδείγματος χάρη, ή πέφτει σε ένα σοβαρό αμάρτημα, δεν χαίρεται, δεν λέει καλά έπαθε, δεν χαίρε κακή αυτός που έχει αγάπη, αλλά συγχαίρει τη αληθεία, συμμετέχει στη χαρά του άλλου ανθρώπου που του συνέβη κάποιο ευτυχές γεγονός. Αν ένας παντρέψει το κορίτσι του με ένα ένα σπουδαίο πρόσωπο, με ένα πλούσιο παραδείγματος χάρη, ένα σοφό, ένα επιστήμονα, αυτός που έχει αγάπη χαίρεται κι αυτός, διότι το κορίτσι του συνανθρώπου του πραγματοποίησε ένα σπουδαίο γάμο. Αυτό σημαίνει δεν χαίρει για το κακό, αλλά συμμετέχει στη χαρά για το καλό που συμβαίνει στον άλλον. Αν το παιδί το άλλο πετύχει πρώτο σε μια σχολή, ο άνθρωπος που έχει αγάπη χαίρεται, διότι το παιδί του συνανθρώπου, του αδελφού, του συγγενούς, του γείτονα, του γνωστού πέτυχε πρώτο στη σχολή. Δεν στενοχωρείται, δεν λυπείται, δεν φθονεί, δεν ζηλεύει, συμμετέχει στη χαρά. Πράγμα που είναι, επαναλαμβάνω, αγγελικό γνώρισμα. Όποιος συμμετέχει στη χαρά του άλλου για ευτυχή γεγονότα του άλλου, αυτός ο άνθρωπος είναι επίγειος άγγελος, έχει φτάσει σε αγγελικά ύψη αρετής. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Εδώ οι λέξεις πάντα σημαίνει πάντοτε. Το πάντα με την έννοια του πάντοτε δεν είναι μόνο σημερινή λέξη και μεσαιωνική, ήταν και της ελληνιστικής εποχής. Στο βιβλίο των Παροιμιών το πάντα συναντάται με την έννοια του πάντοτε.
η αγάπη πάντοτε στέγει. Τι σημαίνει στέγει? Σκεπάζει το ελάττωμα του αδελφού, ελέγχει βέβαια τον αδελφό για να τον ωφελήσει, να διορθωθεί, αλλά δεν δημοσιεύει το ελαττωμάτο, το αμαρτημάτο, δεν τον διαπομπεύει, δεν τον εξευτελίζει από αγάπη. Εδώ πρόκειται φυσικά για ελαττώματα και αμαρτήματα του χαρακτήρως του ανθρώπου, της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου. Δεν πρόκειται για δημόσια σκάνδαλα, τα δημόσια σκάνδαλα ελέγχονται και δημοσίως. Αλλά αν ένας έχει ένα ελάττωμα ή ένα αμάρτημα που δεν είναι γνωστό στους άλλους τους πολλούς και το ξέρει ένας άνθρωπος που έχει αγάπη, δεν το διαφημίζει, δεν διαφημίζει ελαττώματα και αμαρτήματα, δεν το δημοσιεύει, δεν εξευτελίζει τους συνανθρώπους, δεν τους διαπομπεύει. Αυτό σημαίνει, αλλά στέγει, σκεπάζει, καλύπτει. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για αμαρτήματα του ιδιωτικού βίου που δεν είναι γνωστά στον πολύ κόσμο, που δεν έχουν γίνει δημόσια σκάνδαλα. Για τα δημόσια σκάνδαλα πρέπει δημοσίως να ελέγχονται. Δεν πρέπει να παρεξηγούμε μερικά χωρία της γραφής, μερικά λόγια της γραφής. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντοτε πιστεύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύπιστη η αγάπη και αφελής, αλλά θέλει να πει ότι λόγω της καλής διαθέσεώς της βλέπει ευμενώς τον άλλον άνθρωπο και κλείνει περισσότερο στο να παραδεχθεί τον άλλον άνθρωπο ως φιλαλήθη, ως ειλικρινή. Πιστεύει στον άλλον άνθρωπο. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Η αγάπη πάντοτε ελπίζει στη διόρθωση του αδελφού. Δεν απογοητεύεται η αγάπη. Μια μάνα που αγαπάει το παιδί της, όσο λατωματικό και αν είναι το παιδί της, το σκεπάζει, κλείνει προς την πλευρά ότι καλό είναι το παιδί της, το βάθος έχει καλές διαθέσεις και ελπίζει ότι το παιδί της θα διορθωθεί. Η αγάπη πάντα υπομένει. Η τελευταία λέξη, η τελευταία φράση, η αγάπη υπομένει, βαστάζει με υπομονή τα ελαττώματα, τα αμαρτήματα, τα σφάλματα, τα λάθη των άλλων, τις αδικίες των άλλων, και η υπομονή είναι η σφραγή των αρετών. Όποιος έχει αγάπη έχει και υπομονή και υπομένει τους συνανθρώπους. Αγαπητοί τηλεθεατέ, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαι, θα συνθεώ μαζί την άλλη Κυριακή. Σήμερα δεν θα δεχθούμε τηλέφωνα. Αύριο τη Δευτέρα, ώρα 9, στην εκπομπή του κυρίου Μιχαλόπουλου στην τηλετόρα, ώρα 9, θα έχουμε διάλογο με αιρετικό. Ένας αιρετικός επιτέλους δέχεται διάλογο, ή μάλλον ο ίδιος πρότεινε να γίνει διάλογος, και θα απολαύσετε ένα ωραίο πνευματικό μάτς αύριο Δευτέρα, ώρα 9, από την τηλετόρα, στην εκπομπή του κυρίου Μιχαλόπουλου. Χαίρετε, Κύριο.